Εδώ στο στούντιο είναι καλεσμένος μας σήμερα ο Θανάσης Ηλιακόπουλος, που είναι αντιδήμαρχος πολεοδομίας του Δήμου Κατερίνης. Καλησπέρα κύριε Ηλιακόπουλε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Για να δούμε τα θέματα που αφορούν στην πολεοδομία του Δήμου Κατερίνης και θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα της Καλλιθέας και το θέμα της δόμησης εκεί. Ναι, πραγματικά εκεί μετά από μία συνεργασία που είχαμε με την τοπική κοινότητα Καλλιθέας και τον πρόεδρο τον κύριο Κήπου, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής για την αύξηση του ύψους που δημιουργούσε προβλήματα στην περιοχή από 7,5 μέτρα σε 9,5 βρήκε λύση και χθες ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Κατερίνης. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, μετά από ομόφωνο αίτημα και ψήφισμα της τοπικής κοινότητας Καλλιθέας, ακολούθησε μια συνεργασία με τις υπηρεσίες της πολεοδομίας και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον διευθυντή τον κύριο Κοκολάκη και την κυρία Βάσο, τη μηχανικό, που με άοπνες προσπάθειες φέραν σε πέρα σε αυτή τη διαδικασία και ήρθε μια εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δίνοντας έτσι λύση σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Παράλληλα όμως θέλω να επισημάνω ότι προέκυψαν με την αύξηση του πληθυσμού της τοπικής κοινότητας Καλλιθέας με την τελευταία απογραφή του 2011, που από 2.000 πήγε σε 3.000 πλέον, είχαν πλέον τις προϋποθέσεις του νόμου, προκειμένου ας πούμε, να επιτευχθεί και να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την απόφαση. Πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής και αναμένουμε να αξιοποιηθεί από τους μηχανικούς και να δοθούν οι λύσεις που απαιτούνται. Ήταν πολλοί αυτοί που αντιμετώπισαν πρόβλημα. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου και των τοπικών συμβούλων της κοινότητας, είναι ένα πάγιο συνολικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Αλλά και εγώ προσωπικά με όσους έχω συνομιλήσει, διαβεβαίωσαν ότι ήταν ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η τοπική κοινότητα της Καλλιθέας. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, στις ζώνες χρήσης των παλιό Δήμο Πιερίων. Παλιό Δήμο Πιερίων. Στον Παλιό Δήμο Πιερίων, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήρθε μια μελέτη, μια παράταση της μελέτης από τον Παλιό Δήμο Πιερίων που έχει σχέση με το ΣΚΟΑΠ, με την επέκταση των οικισμών και με τη λύση κάποιων προβλημάτων που αφορούν το παλιό λατοχώρι, το νέο, αλλά και την ανάδειξη κάποιων άλλων θεμάτων, τόσο στη Βρία, όπως είναι τα λατομεία, ο παλιός οικισμός της Βρίας και την ανάδειξη του θρησκευτικού τουρισμού. Είναι σε εξέλιξη. Συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες και με τους τοπικούς φορείς και με τα τοπικά συμβούλια και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να το αναλύσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι μια σημαντική παρέμβαση, διότι έχει αξία εδώ να δούμε πράκτος ότι ο Δήμος βλέπει όλους τους δημότες και περιφερειακά και τον Δήμο Πιερίων και την Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας, τον Παλιό Δήμο Παραλίας, είναι παντού στην καθημερινότητα και η ανάπτυξη και το μέλημα και του Δημάρχου μας, του Σάββατο Κιονίδη, είναι προς κάθε κατεύθυνση, από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι τον Κορινό, οποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει να γίνει προς ανάπτυξη του Δήμου μας και για να λυθούν προβλήματα των δημοτών μας, είμαστε παρόν. Μάλιστα. Εμπράκτως. Λοιπόν, και είχαμε και μία εξέλιξη στο θέμα των οικοπαίδων του καπνικού σταθμού. Ναι, ευχάριστα νέα λοιπόν. Είναι μια, προωθήθηκε μια λύση στο πρόβλημα που υπήρχε ως στην πράξη κύρωσης του καπνικού σταθμού. Είναι γνωστό στην κοινωνία της Κατερίνης ότι είχε κυρωθεί από αναρμόδιο όργανο επί της αιτίας του κ. Αμυρίδη, αντί να κυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, κυρώθηκε από το Δήμαρχο. Ένα πάγιο πρόβλημα. Και ένα χρόνιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή βρίσκει τη λύση της με το νόμο 4258 του 2014, το άρθρο 22, παράγραφος 15α, όπου πλέον δύναται το Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας να κυρώσει αυτή την πράξη αναδρομικά. Να κυρώσει την πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε από ένα αρμόδιο όργανο. Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω είναι ότι αυτή η λύση δόθηκε και προωθήθηκε με συστηματική προσπάθεια από τον Δήμαρχό μας Σάββατο Χιονίδη, από την Αντιδημαρχία Πολεοδομίας και ιδιαίτερα από την κυρία Πόδα Κατερίνα. Και θέλω να τους ευχαριστήσω για όλες αυτές τις ενέργειες που έγιναν όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, άοκνα και χωρίς διατυμπανισμούς, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα, μέσα από αυτόν τον νόμο, να δοθεί η λύση για το συγκεκριμένο θέμα και να μπορέσει αύριο μεθαύριο να υπογράψει ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τζίζη Κώστας. Και αυτό το θέμα αφορά πολλούς δημότες. Πάρα πολλούς δημότες. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο είχε μια
επιτυχή εξέλιξη. Mm-hmm. Θα υλοποιηθεί δηλαδή άμεσα με την υπογραφή του Περιφερειάρχη του κ. Τζιζικώστα, θα ολοκληρωθεί δηλαδή αυτή η στοχευμένη προσπάθεια. Πολύ ωραία. Τώρα κύριε Λιακόπουλε, για να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο μας «Στο δρόμο προς τις κάλπες» και το υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Κατερίνης. Ξανά είστε υποψήφιος με τον κύριο Χιονίδη σε αυτές τις εκλογές. Ναι, είμαι υποψήφιος. Συνεχίζω μαζί με τον Σάββατο Χιονίδη, γιατί θεωρώ ότι είναι καλύτερη λύση για το Δήμο μας και όλη η διοίκηση έχει αποδείξει και με έργα και με το κοινωνικό του έργο ότι μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την ανάπτυξη για το Δήμο μας. Θα ήθελα όμως αυτό το σημείο, επειδή άκουσα και προηγουμένως μία υποψήφια συνάδελφο, όσον αφορά το κοινωνικό έργο, να δράξω την ευκαιρία και να πω, επειδή μάλλον δεν ήταν διαβασμένη, ότι ο Δήμος Κατερίνης, επειδή έχω υπηρετήσει τις κοινωνικές υπηρεσίες την προηγούμενη τετραετία, είναι από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα όσον αφορά το κοινωνικό έργο. Πάνω από 4.000, με στοιχεία τα οποία τα έχω εδώ μπροστά μου, είναι οι ωφελούμενοι δημότες μας. Διαθέτει παιδικούς σταθμούς, πάνω από 1.000 εξυπηρετούμενα παιδιά, οικογένειες, έχει ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, ΚΔΑΠ, ΚΙΦΗ, βοήθεια στο σπίτι, το ιατροκοινωνικό κέντρο των Τσιγκάνων, τα ΚΑΠΗ. Τα στοιχεία είναι μπροστά, είναι ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία προωθούνται. Επομένως, το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου είναι και έντονο και παρόν. Με νούμερα, με καθημερινότητα. Μάλλον θα πρέπει να κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια να τα αναδείξουμε. Οι δημότες μας όμως τα γνωρίζουν και αυτό είναι αρκετό. Και τα βλέπουν ίσως. Πάντως, κύριε Λιακόπουλε, κατηγορήστε εσείς ως Δημοτική Αρχή ότι κάνετε τώρα προεκλογικά έργα και προεκλογικές εξαγγελίες. Αν μια και μου δίνετε τη δυνατότητα να το αναλύσω στο μέτρο του χρόνου που έχουμε. Λοιπόν, έχω μπροστά μου μια κατάσταση με τα έργα αναενότητα, ανακατηγορία που λέμε όσον αφορά είτε είναι αστικές αναπλάσεις, είτε είναι για τα αγροτικά κτλ. Το συνολικό κόστος των έργων που τρέχουν είναι γύρω στα αυτής της τριετίας 158 εκατομμύρια ευρώ. Για να το συμπληρώσω, ότι κάνετε έργα τα οποία δεν χρειάζονται. Το είπε η κυρία Νταλαγιάννη που είναι υποψήφια με τον άλλο συνδυασμό. Θα μου δώσετε λοιπόν λίγο χρόνο να το αναλύσω έτσι εντάχει για να μπορέσω να το καταλάβω. Αγροτική ανάπτυξη 20 εκατομμύρια και πλέον έργα από το ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη στην αγροτική του Αλέξανδρου Μπαλτατζή στο αρδευτικό δίκτυο της Κατερίνης. Κατασκευή χωμάτινου ταμιευτήρα στα Αηδημητρινά, στο Λόφο και πολλά άλλα έργα. 25 εκατομμύρια για την αγροτική ανάπτυξη, τη στήριξη του πρωτογενείου τομέα που είναι πραγματικά μια βιομηχανία. Να μιλήσουμε για το περιβάλλον, για τη λειτουργία, να μιλήσουμε του βιολογικού, να μιλήσουμε για την αποκέντρωση των ακαθάρτων στο Σβορώνο, Νεοκεσάρια, Γιάννη, Γανόχωρα. Νέα δεξαμενή ίδρυυση στο Σβορώνο που λύνει το πρόβλημα τη Κατερίνη για τα επόμενα χρόνια όσον αφορά το περιβάλλον. Να μιλήσουμε για τις νέες τεχνολογίες, σύστημα διαχείρισης συλλογής απορριμμάτων. Όλα είναι εδώ. Να μιλήσουμε για τα τρία σχολεία που ολοκληρώνονται. Το Δημοτικό Σχολείο στο Βατάν, στα Ευαγγελικά, στο Στάδιο. Να μιλήσουμε για το ειδικό Δημοτικό Σχολείο που γίνεται στη Γανόχωρα, για τη στέγηση μυαυτόμενης διαβίωσης που ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα που τα αντιμετωπίσαμε τα χρόνια τα προηγούμενα. Την αγωνία των γονέων που έχουν ένα παιδί με ιδιαιτερότητες που συνηθίζομαι να λέμε, γιατί έχω υπηρετήσει σε εκείνο το χώρο, που θα αφήσουν τα παιδιά τους την επόμενη μέρα. Ναι. Και σήμερα αυτό το έργο υλοποιείται. Να μιλήσουμε για το μεγάλο έργο της Περιφερειακής που ξεκίνησε. Είναι δηλαδή οι γέφυρες που έχουν ξεκινήσει να γίνονται. Για το θέατρο του πολιτισμού που βλέπουν όλοι, για τις αστικές αναπλάσεις. Και αν μου επιτρέπετε, για τις αστικές αναπλάσεις, επειδή είμαι καθημερινά στην πόλη και ακούω, ας πούμε, κάποιες διαφορετικές απόψεις, να μην το πω διαφορετικά, ναι. Θα ήθελα να πω ότι αυτές οι αστικές αναπλάσεις είναι στοχευμένες. Διότι έχουν σαν στόχο να μειώσουν τις θερμοκρασίες το καλοκαίρι, τη μείωση από τα τσιμέντα, τα μπετά που υπήρχαν. Χρησιμοποιούνται υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Λοιπόν, πέρα από την καλλιστεσία, είναι υλικά επαναχρησιμοποιούμενα. Η στόχευση του Δήμου είναι να χρησιμοποιηθεί, να σταματήσει να χρησιμοποιείται το τσιμέντο, να έχουμε υλικά επαναχρησιμοποιούμενα. Οπότε σε βάθος χρόνου, όλα αυτά θα σημαίνουν οικονομία για τους δημότες. Θέλει να περάσει κάποιος μία σωλήνα, έναν αγωγό. Θα σηκώσει τους κυβόλους, θα τους περάσει, θα τους ξανατοποθετήσει. Και πέρα από αυτό, είναι και η αρχή που φυτεύει και δέντρα στην άσφαλτο. Δηλαδή, όταν θα μεγαλώσουν, παρόλο που μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα ως προς το παρκάρισμα κτλ., στο βάθος χρόνου θα υπάρξει μια ουσιαστική ανάπλαση. Όσον αφορά τα θέματα, ας πούμε, που αντιμετωπίζανε στο πεζοδρόμιο των πεζών, έγινε η παρέμβαση και έχει διαχωριστεί ο χώρος στάθμης σαν τους πεζούς. Η δρόμη είναι στενή, γιατί η φιλοσοφία του μελετητή ποια είναι? Να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους δρόμους μόνο οι κάτοικοι. Κάποιος που πάει επίσκεψη, όχι να είναι δρόμος κυκλοφορίας, οπότε έχουμε λιγότερη χορύπανση, μικρότερες ταχύτητες, άρα μεγαλύτερη ασφάλεια για τους δημότες. Άρα δημιουργούμε μια πόλη για να ζεις. Έχουμε όμως αυτοκίνητα να παρκάρουν τελικά πάνω στο πεζοδρόμιο. Γι' αυτό είπα, κάναμε την παρέμβαση και διαχωρίσαμε το χώρο του πεζού από το χώρο της στάθμευσης.
Εκεί που είναι εκυβόληθη, υπάρχει και χώρος για στάθμιση του αυτοκινήτου. Ο λόγος είναι για να μειωθούν οι θερμοκρασίες και να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια για τους δημότες, δημιουργώντας δίωδο μόνο για το αυτοκίνητο, για να μην έχουμε μεγάλες ταχύτητες. Πάντως, το αποτέλεσμα είναι τα αυτοκίνητα να παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο και να μην υπάρχει χώρος για τον πεζό. Έχω διαφορετική άποψη. Μπορούμε να πάμε, να πάρετε την κάμερά σας, να πάμε εκεί στη 19η Μαΐου που είναι το άγαλμα του ποντίου, να περπατήσουμε και να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει. Mm-hmm. Σε αυτό χρειάζεται και η συνδρομή και το συνδημητό μας, γιατί είναι και θέμα δικής μας συμπεριφοράς. Δηλαδή, το έργο είναι εκεί, υπάρχει για να υπηρετήσει τους δημότες. Και εδώ είμαστε όλοι για να κάνουμε το καλό για την πόλη και τον τόπο μας που τόσο πολύ τον αγαπάμε. Απλά χρειάζεται συνεργασία και συνδρομή από όλους. Mm-hmm. Δεν μπορούν να τελειώσουν όλα, γι' αυτό και συνεχίζουμε στο Δήμο, γι' αυτό και συνεχίζουμε με τον Δήμαρχο μας, τον Σάββατο Χιονίδη, για να πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Μάλιστα. Κύριε Λιακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο δελτίο μας.